Λοιπόν, και εμείς με τη σειρά μας να δηλώσουμε τη στήριξή μας και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους στη Μαλαματίνα. Άλλωστε, έπρεπε να το έχουμε δείξει και όλο το προηγούμενο διάστημα και όπως θα συνεχίσουμε να το δείχνουμε, δεν θέλω να επεκταθώ περιστέρω. Έχει πει και ο Πρόεδρος, για να μην τρώω και τον χρόνο, θα ξεκινήσω λίγο μετά του κλάδου. Και στον κλάδο μας, το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει ένα κύμα μαζικών απολύσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως έλεγα, είναι αυτά της Πυραμής, αλλά και πρόσφατα στην Αλουμίλ, με πάνω από 50-55 απολύσεις συνολικά. Και ουσιαστικά, από ό,τι ακούγονται και μέσα στους χώρους δουλειάς, αυτά εδώ θα συνεχιστούν. Δεν είναι κάτι καινούριο για τον κλάδο μας, συνάδελφοι, οι απολύσεις. Και μετά το ξύλωμα κιόλας των δικαιωμάτων μας, όλο το προηγούμενο διάστημα, με τις περικοπές μισθών και την μείωση των συνδικαλιστικών μας ελευθεριών, όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε βιώσει το πετσί μας τι θα πει απολύσεις. Αρκετές φορές. Δεν ξεχνάμε βέβαια και την περίοδο της πανδημίας, τι έγινε με τις εκπεριτροπείς, απολύσεις σε μεγάλους χώρους, απολύσεις εργολαβικών, σταμάτημα των συμβάσεων που είχαμε και το τελευταίο διάστημα αρκετές και το έχουμε δει να συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους χώρους, σε ΕΚΜΕ, σε Κλέμα, σε Σιδενόρ, σε Πυραμής και η λίστα είναι μεγάλη. Φαίνεται στον κλάδο μας χαρακτηριστικά ότι η γραμμή βέβαια που προσπαθεί να περάσει η εργοδοσία ότι εδώ τώρα να βάλουμε πλάτη, να στηρίξουμε όλοι μαζί την εταιρεία, να βγάλει κέρδη, να πάει καλά και εδώ είμαστε, θα βοηθήσουμε κάτι, θα πάρει και ο εργαζόμενος, πέφτει στο κενό. Από τη μία η μεγάλη βιομήχανη του κλάδου στην κυριολεξία έχουν θησαυρίσει. Χαρακτηριστικά είναι τα οικονομικά στοιχεία που παραδίδουν οι ίδιοι οι βιομήχανοι στη δημοσιότητα. Το παράδειγμα της Αλουμίλ που μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2022 είχε κέρδη καθαρά πάνω από 40 εκατομμύρια που έχει κάνει ρεκόρ κερδοφορίας για το 2021 λένε πολλά. Και αντίστοιχα σε Πυραμής, σε Σιδενόρ και πάει λέγοντας. Και τι βλέπουμε συνάδελφοι, ότι μία τους βιομήχανους να θησαυρίζουν στην κυριολεξία και από την άλλη τους εργαζόμενους να συνεχίζουν με χαμηλά μεροκάματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με εργατικά ατυχήματα και με απολύσεις φυσικά. Λοιπόν, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι και στον κλάδο μας, όπως και στη Μαλαματίνα, αλλά θα αναφερθώ λίγο στον κλάδο, υπάρχουν πολύ θετικά παραδείγματα τα οποία κρίνουμε σημαντικό και πρέπει να τα αξιοποιούμε, συνάδελφοι. Είναι το παράδειγμα κάτω στο πέραμα με το Σωματείο του Μετάλλου στην Αυτοεπισκευαστική Ζώνη, όπου έχει υπογράψει σε δύσκολα χρόνια σύμβαση κλαδική με αυξήσεις και το ίδιο σωματείο με τους εργαζόμενους την κατήγγυλαν και υπέγραψαν μέσα σε ένα εξάμηνο νέα σύμβαση με και άλλες αυξήσεις λόγω και του πληθωρισμού που υπήρχε. Είναι το παράδειγμα των μεταλλεργατών της ΛΑΡΚΟ που εδώ και 2 χρόνια δίνουν ένα μεγαλειώδη αγώνα για να καταφέρουν να κρατήσουν το εργοστάσιο ανοιχτό, αλλά είναι και άλλοι μικρότεροι αγώνες, όπως για παράδειγμα τον αγώνα που δώσα το καλοκαίρι του 19 η συνάδελφή μας στη Σιδενόρ, όπου μπορεί να μην είχε την τέλεια έκβαση ή αυτό που θα περιμέναμε, αλλά πραγματικά είναι αυτό που ταλανίζει ακόμα και σήμερα την εργοδοσία και είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο απ' όλα. Και από τη μεριά μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα και να κλιμακώσουμε ακόμα περισσότερο. Σε αυτή την πορεία βέβαια, συμφωνούμε στο ότι πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα και με τη σύσκεψη στις 5 του μήνα θα συμμετέχουμε και εμείς και με πρωτοβουλίες στο κάθε σωματείο να κοιτάξει πώς μπορεί αλλά και με πρωτοβουλίες κοινές για συλλαλητήριο που μπορούμε να διοργανώσουμε για τις
απολύσεις σε χώρους και να βγουν και μπροστά τα σωματεία τα οποία έχουν τις απολύσεις αυτές και να, ουσιαστικά να δώσουμε τον τόνο για να πάμε μαχητικά και δυναμικά στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη.